Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να ζωγραφίζουμε συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Έχω ανοίξει το πρόγραμμα MathCAD, πηγαίνω σε μια λευκή περιοχή του προγράμματος, πατάω με το ποντίκι αριστερό κλικ, έτσι μου βγαίνει ένα σταυλουδάκι. Στη συνέχεια γράφουμε F του Χ. Πατάμε Shift άνω και κάτω τελεία, ώστε να βγει το ίσον του ορισμού για το πρόγραμμα, διαφορετικά ερχόμαστε και το επιλέγουμε από εδώ και γράφουμε τη συνάρτηση που θέλουμε, για παράδειγμα το Χ τετράγωνο. Μετά στη συνέχεια ερχόμαστε Insert, Graph και επιλέγουμε HY Plot και βγαίνει αυτό εδώ πέρα το τετράγωνο. Ερχόμαστε σε αυτή την κόκκινη περιοχή και γράφουμε απλά ένα F του Χ και πατάμε Enter. Έτσι το λοιπόν έχει σχεδιαστεί η συνάρτησή μας Χ τετράγωνο στο διάγραμμα αυτό. Μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε το διάγραμμα. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές που παίρνουν οι άξονες μας. Για παράδειγμα το δεξί όριο μπορώ να το κάνω, σβήνω το προηγούμενο και γράφω ένα 5. Αντίστοιχα το αριστερό όριο μπορώ να το σβήσω και να γράψω ό,τι θέλω εγώ, μείον 5 για παράδειγμα. Αντίστοιχα και στο ψι άξονα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες του διαγράμματος ή να βάλουμε περισσότερα αντικείμενα στο διάγραμμα, μπορούμε να πατήσουμε διπλό κλικ πάνω στο διάγραμμα, έτσι βγαίνει αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο. Σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο, εκτός ότι οι άξονες μπορεί να είναι boxed όπως φαίνεται εδώ, μπορούν να γίνουν και crossed όπως φαίνεται εδώ, μπορούμε να κάνουμε την κλίμακα equal, το βλέπουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε τη γραμμή πιο έντονη. Εδώ. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της γραμμής ή τον τύπο της γραμμής. Το κάνουμε τελείως εδώ πέρα με οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι τα βασικά για ένα διάγραμμα. Τώρα αν θέλουμε να βάλουμε και μια δεύτερη συνάρτηση, ερχόμαστε εδώ πέρα δίπλα για παράδειγμα και γράφουμε Z του Χ, ποια συνάρτηση να βάλουμε, ας βάλουμε τη συνάρτηση A στην Χ. Γράφουμε A στην Χ, η εκθετική μας συνάρτηση. Ξαναγυρίζουμε στο διάγραμμα, δίπλα από το F του Χ πατάμε κόμμα και γράφουμε το Z του Χ. Έτσι, να την και η εκθετική συνάρτηση. Μπορούμε πάλι εδώ πέρα να αυτούμε πατώντας διπλό κλικ για να κάνουμε τη γραμμή πιο έντονη. Τι κάνουμε για αυτή τη συνάρτηση γραμμή. Έτσι το λοιπόν, ζωγραφίσαμε και τη συνάρτηση A στην Χ. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.